Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού χωρίς τακτικισμούς, χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες, χωρίς να μετράει κουκιά, όπως κάνουν άλλες πολιτικές δυνάμεις, και με στόχο την εξέβρεση μιας λύσης που θα διευκολύνει πραγματικά τους Έλληνες που ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν στο εξωτερικό, που έχουν δεσμούς με τη χώρα, να ασκούν το εκλογικό δικαίωμα από τον τόπο διαμονής τους. Ιδιαίτερα εκείνοι, νέοι και νέες, που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων. Και όταν λέμε έφυγαν, εννοούμε ότι τους έδιωξαν οι κυβερνήσεις με την πολιτική τους, γιατί ούτε η μετανάστευση, ούτε η προσφυγιά είναι φυσικό φαινόμενο. Κάποιος φεύγει από μια χώρα στην οποία γεννήθηκε για οικονομικούς λόγους, για την αναζήτηση δουλειάς, δηλαδή για λόγους πολιτικούς. Από αυτή την άποψη, η διευκόλυνση των αποδήμων να ασκούν το δικαίωμα στον τόπο διαμονής σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να λειτουργήσει και ως πλυντήριο ευθυνών για εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις και για εκείνες τις κυβερνήσεις που όχι μόνο ευθύνονται για τη μετανάστευση αυτών των ανθρώπων, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια αλλά και παλιότερα, αλλά ευθύνονται και για μια σειρά ζητήματα που τους απασχολούν, τα ζητήματα της εκπαίδευσης, φορολογικά ζητήματα. Έχουν καταγραφεί πολύ αναλυτικά στις κατά καιρούς ομόφωνες αποφάσεις, πορίσματα της Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού, ζητήματα όμως τα οποία παραμένουν άλυτα, ανεκπλήρωτα, με ευθύνη, ξαναλέω, όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα. Ως ΚΚΕ προτείναμε συνεπώς μία λύση που από τη μία θα διευκολύνει, από την άλλη όμως θα αποτρέπει την αλλίωση του εκλογικού σώματος με ψηφοφόρους που ενδεχομένως δεν έχουν γνώση της ελληνικής πραγματικότητας, δεν έχουν πραγματικούς και ουσιαστικούς δεσμούς με τη χώρα και κυρίως, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν θα υποστούν τις συνέπειες των όποιων πολιτικών τους επιλογών. Γιατί ασκώ το δικαίωμα, το εκλογικό δικαίωμα, το δικαίωμα της ψήφου, σημαίνει ότι υφίσταμε και τις συνέπειες, τις όποιες συνέπειες, αρνητικές ή θετικές, αυτής της πολιτικής επιλογής. Μιλάμε δηλαδή για ανθρώπους που λόγω της μακρόχρονης διαμονής τους στο εξωτερικό, οι περισσότεροι μπορεί να έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό ή να είναι απόγονοι παλιών μεταναστών, έχουν αντικειμενικά ενσωματωθεί στις κοινωνίες αυτών των χωρών, έχουν συνδέσει τη ζωή και το μέλλον τους με αυτές τις κοινωνίες και, το πιο σημαντικό, διαμορφώνουν κριτήριο και πολιτική συνείδηση με βάση την πραγματικότητα και τις εξελίξεις, τα τεκτενόμενα που υπάρχουν σε αυτές τις χώρες. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η πρόταση του ΚΚΕ είχε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η ύπαρξη πραγματικών οικονομικών και κοινωνικών δεσμών με την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα φορολογικών υποχρεώσεων, και όχι απλά ενός ψυχικού δεσμού. Δεν αμφισβητούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ψυχικό δεσμό, ότι αγαπούν την Ελλάδα, ότι ενδιαφέρονται, αλίμονο. Είναι όμως άλλο αυτό και άλλο η ύπαρξη υποχρεώσεων που επιβάλλεται σε έναν πολίτη ο οποίος έχει ενεργητική σχέση με το κράτος. Ο δεύτερος άξονας είναι η ύπαρξη ενός ανώτατου χρόνου απουσίας ή το αντίστροφο, ενός ελάχιστου χρόνου παρουσίας στη χώρα. Και το τρίτο κριτήριο ήταν η αυτοπρόσωπη παρουσία σε εκλογικά τμήματα του εξωτερικού, που εγγυάται αυτή η παρουσία και την εγκυρότητα της ψήφου, όμως δεν είναι μόνο αυτό, γιατί πολλές φορές μένουμε μόνο σε αυτό. Εγγυάται την ουσιαστική πολιτική συμμετοχή αυτών των ανθρώπων σε μια εκλογική διαδικασία. Κόντρα σε όλες αυτές τις θεωρίες της ψηφιακής δημοκρατίας, της ηλεκτρονικής δημοκρατίας, που έχουν γίνει και πολύ της μόδας τώρα τελευταία, σε όλα τα κόμματα έχουν γίνει της μόδας, και την οποία διαπνέει και η λογική της επιστολικής ψήφου. Η συμμετοχή σε μια εκλογική διαδικασία, η συμμετοχή σε ένα κόμμα, η συμμετοχή ακόμη και σε ένα συνδικάτο, δεν μπορεί να μένει μόνο στο πατάω ένα κουμπί, στέλνω ένα φάκελο με το ψηφοδέλτιο ή κάνω ένα like. Σημαίνει συζήτηση, σημαίνει συμμετοχή, σημαίνει αντιπαράθεση
Και αυτό δεν μπορεί να γίνεται με όρους ηλεκτρονικών ψήφων, επιστολικών ψήφων και όλα αυτά τα μοντέρνα δήθεν, τα οποία λανσάρονται και λέω από όλα τα κόμματα. Τέλος, τονίσαμε την ανάγκη τα κριτήρια αυτά να θωρακιστούν και συνταγματικά και θεωρούμε ότι αυτό σε ένα βαθμό επιτεύχθηκε με την προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 54 στο πλαίσιο της τελευταίας συνταγματικής αναθεώρησης. Η παράγραφος 4 του άρθρου 54, κύριε Υπουργή, δεν είναι ερμηνευτική δήλωση όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου. Δεν είναι ερμηνευτική δήλωση η παράγραφος που μπήκε. Είναι συνταγματική διάταξη, η οποία προφανώς παράγει και ερμηνευτικά αποτελέσματα. Όλες οι διατάξεις παράγουν ερμηνευτικά αποτελέσματα. Όμως δεν είναι ερμηνευτική δήλωση. Αυτό επομένως πρέπει να διορθωθεί. Ποια δεδομένα πήραμε υπόψη μας για τη διαμόρφωση της πρότασής μας, που είναι ολοκληρωμένη, καθαρή, συνεκτική και ούτω καθεξής? Πήραμε πρώτα και κύρια υπόψη μας το γεγονός ότι στο ελληνικό δίκαιο ηθαγένεια σήμερα κυριαρχεί το δίκαιο του αίματος, το αναχρονιστικό δίκαιο του αίματος. Αυτό είναι απαγορευμένη λέξη εδώ. Είναι απαγορευμένη λέξη. Κανένα κόμμα δεν μιλάει για την ανάγκη να σταματήσει να υπάρχει αυτός ο αναχρονισμός στο δίκαιο της ηθαγένειας. Ότι σήμερα μπορεί κάποιος να αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια, να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους και να αποκτήσει άρα δικαίωμα ψήφου, γιατί είναι αυτόματη αυτή η διαδικασία, δεν παρεμβάλλονται στάδια, έτσι, αρκεί να αποδείξει ότι έχει μια μακρινή καταγωγή από έναν, έστω έναν μακρινό απόγονο. Αυτό δεν τίθεται από κανένα άλλο κόμμα πριν ΚΚΕ. Αυτό που έλεγε η κυβέρνηση αρχικά και το κοινάλ και το λέει ακόμη, ότι δηλαδή το δικαίωμα ψήφου, η διευκόλυνση εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν είναι δικαίωμα, δεν είναι απόδοση δικαιώματος, είναι διευκόλυνση της άσκησης δικαιώματος, θα αφορούσε μόνο τους εγγεγραμμένους, ήταν η αρχική τοποθέτηση, παραγνωρίζει το γεγονός ότι με βάση αυτό το απεριόριστο και αναχρονιστικό δίκαιο του αίματος, σε αυτούς τους εκλογικούς καταλόγους μπορούν να ενταχθούν, πέρα από όσους είναι σήμερα, πολλές χιλιάδες ακόμη, πάρα πολλές χιλιάδες ακόμη, αρκεί, όπως είπα, να αποδείξουν έστω την καταγωγή τους από έναν μακρινό συγγενή. Και με αυτόν τον τρόπο και στους εκλογικούς καταλόγους να εγγραφούν και δικαίωμα ψήφου να αποκτήσουν και καθοριστική παρέμβαση στις εξελίξεις, χωρίς να έχουν κανένα δεσμό, καμία γνώση, καμία εμπειρία όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα. Το δεύτερο δεδομένο που πήραμε υπόψη μας είναι η διεθνής πρακτική, την οποία εδώ ορισμένοι συστηματικά αγνοούν. Είπε η εκπρόσωπος του Κινάλ για τους φραγμούς, για τα κριτήρια κτλ. Μα αυτή είναι η διεθνής πρακτική. Αυτή είναι η διεθνής πρακτική. Όλες οι χώρες, τις οποίες τις επικαλείστε σε άλλες περιπτώσεις, λοιπόν, και την αγνοείτε εδώ. Όλες οι χώρες, η μεγάλη πλειοψηφία, βάζει συγκεκριμένα κριτήρια, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για την ψήφο των δικών τους αποδήμων στις χώρες που διαμένουν. Βάζουν συγκεκριμένα κριτήρια και πιο αυστηρά σε ορισμένες περιπτώσεις. Πέρα από το γεγονός ότι ορισμένες χώρες, για ευνόητους λόγους, Ισραήλ, Ιρλανδία, που έχουν ένα τεράστιο αριθμό, την απαγορεύουν τελείως. Απαγορεύουν τελείως την ψήφο των δικών τους αποδήμων από τις χώρες διαμονής. Αλλά εδώ δεν υπάρχει διεθνής πρακτική, δεν υπάρχει διεθνής εμπειρία. Συνεπώς, αυτά τα δεδομένα πήραμε υπόψη μας για τη διαμόρφωση αυτής της θέσης. Μια θέση η οποία ήταν στον αντίποδα και της αρχικής πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, του Κινάλ, του Μέρα 25, που είναι ταυτόσιμες αυτά τα κόμματα, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Η αρχική μας πρόταση διαφοροποιούταν από το ΣΥΡΙΖΑ ως προς το εξής. Η αρχική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία κατατέθηκε και στην διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, έδινε τη δυνατότητα να εκλεγεί ένας όχι ευκαταφρόνητος αριθμός βουλευτών, χωρίς φυσικά να προσμετράται όντως στον εκλογικό σχετισμό, αλλά έδινε τη δυνατότητα με βάση το δίκαιο του αίματος. Με βάση το δίκαιο του αίματος, δηλαδή μπορεί 3 εκατομμύρια και παραπάνω. Και μάλιστα έδινε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη δυνατότητα να εκλεγεί αυτός ο αριθμός βουλευτών πώς?
με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Που για όσους γνωρίζουν τι σημαίνει ενιαίο ψηφοδέλτιο, είναι ο ορισμός της αποπολιτικοποίησης. Δηλαδή, η ομογένεια είναι κάτι διακριτό, κάτι έξω από τον ελληνικό λαό, νομίζω δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι. Λοιπόν, και η οποία θα εκπροσωπείται ως ομογένεια στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτό είναι βαθιά αντιδραστικό. Ξενιστής. Βαθιά αντιδραστικό. Και αυτή ήταν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Η αρχική, πέρα από το γεγονός ότι άνοιγε την Κερκόπορτα με το δίκαιο του αίματος και ούτε καθεξής. Και μια παρόμοια πρόταση έχει και τώρα με όλο αυτό, με τη λογική που παραπέμπει σε εκλογική περιφέρεια. Λέει, είπε ο κύριος Κατρούγκαλος για το δικαίωμα ψήφου, ότι έχουν το δικαίωμα του εκλέγην, αλλά όχι του εκλέγεστε. Δεν είναι σωστό αυτό. Από πού προκύπτει ότι δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεστε? Είναι άλλο πράγμα ότι ο νόμος δεν προβλέπει και σωστά, κατά τη γνώμη μας, δεν προβλέπει εν είδη ποσόστοσης συμμετοχής στις πρώτες θέσεις ή δεν επιβάλλει στα κόμματα, και σωστά λέω κατά τη γνώμη μας δεν επιβάλλει, και είναι άλλο πράγμα ότι δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεστε. Προφανώς εναπόκειται στην ευθύνη των κομμάτων, και παίρνουν τα κόμματα την πολιτική ευθύνη να καρταρτήσουν τα ψηφοδέλτιά τους και τη λίστα τους και να βάλουν και εκπροσώπους της ομογένειας. Και εμείς ως ΚΚΕ πάντα μεριμνούσαμε και στις εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές να υπάρχει εκπροσώπηση αυτών των ανθρώπων. Άρα δεν είναι σωστό αυτό που ακούγεται, ότι δεν υπάρχει το δικαίωμα του εκλέγεστε. Δεν υπάρχει λογική της ποσόστοσης. Και ξαναλέω, δεν υπάρχει σωστά. Άρα λοιπόν, η πρόταση του ΚΚΕ είχε στόχο και να διευκολύνει, αλλά και να αποτρέψει την αλλίωση του εκλογικού σώματος με βάση το απεριόριστο δίκαιο του αίματος, και θεωρούμε ότι αυτή η πρότασή μας έχει τύχει και πλατιάς αποδοχής και σε όσους ζουν στη χώρα. Είναι χαρακτηριστικές οι δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ότι ανεξαρτήτως εκλογικών προτιμήσεων, ακόμη και ψηφοφόροι για παράδειγμα της Νέας Δημοκρατίας, συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, αλλά και στους απόδημους. Η πιο χαρακτηριστική ήταν μια δημοσκόπηση που έγινε πρόσφατα για τους απόδημους στη Βρετανία, όπου και εκεί σε πολύ μεγάλο βαθμό λέγανε ότι πρέπει να υπάρχουν κριτήρια και πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις. Το οποίο, ξαναλέω, προκύπτει και από τη διεθνή πρακτική και τη διεθνή εμπειρία. Θα υπάρξουν ενδεχομένως κάποιες αδικίες, δηλαδή να μένουν εκτός ρύθμισης ψηφοφόροι αν και έχουν πραγματικούς δεσμούς με τη χώρα. Ναι, μπορεί να υπάρξουν όπως και σε άλλες περιπτώσεις, όμως κατά τη γνώμη μας αυτές θα είναι ελάχιστες, και κυρίως είναι πολύ μικρότερη αυτή η αδικία από την αδικία που θα υπήρχε αν δεν έμπαιναν κριτήρια. Και μάλιστα αδικία και για τους ίδιους τους απόδημους και για το κλίμα που θα δημιουργούνταν. Και όσον αφορά το ΚΚΕ, το ότι λειτουργούμε στη βάση αρχών προκύπτει και από το εξής. Υπάρχει μια κατηγορία αποδήμων με τους οποίους το κόμμα μας έχει ισχυρότατους δεσμούς. Όχι απλά ισχυρούς, έχει δεσμούς αίματος. Είναι οι πολιτικοί πρόσφυγες, οι απόγονοί τους, γιατί οι περισσότεροι έχουν πεθάνει. Με τη ρύθμιση με την πρόταση που κάναμε, η πλειοψηφία νέα αυτών των ανθρώπων θα μείνουν εκτός. Όμως συνειδητά κάνουμε αυτή την επιλογή, γιατί ακριβώς λέω λειτουργούμε στη βάση αρχών και όχι με σκοπιμότητες και μικροκομματικά ωφέλη, και θέτουμε αυτά τα κριτήρια που, ξαναλέω, προστατεύουν και τους ίδιους τους απόδημους. Είναι και προς το δικό τους συμφέρον να υπάρχουν τέτοιου είδους κριτήρια. Από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και συζητάμε σήμερα ενσωματώνει βασικά κριτήρια που είχαμε θέσει σε αντίθεση με αυτό που είχε μπει στη διαβούλευση. Αυτό που είχε μπει στη διαβούλευση, κατά τη γνώμη μας, είχε σοβαρά προβλήματα. Για παράδειγμα, προέβλεπε όσον αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις απλά και μόνο την κατοχή αφημί, που ουσιαστικά είναι μια τυπική προϋπόθεση, ενώ το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα προβλέπει την υποβολή φορολογικής δήλωσης Ε2, Ε1, Ε2, Ε9. Προβλέπει πιστοποίηση με δημόσια έγγραφα, ενώ το αρχικό σχέδιο νόμου προέβλεπε με κάθε πρόσφορο μέσο που ήταν ό,τι να είναι. Όπως επίσης προβλέπει ότι η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους θα γίνεται για ένα χρονικό διάστημα και θα πρέπει να προσθεθεί
ότι μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος γίνεται επανέλεγχος των κριτηρίων. Και γίνονται και διαγραφές φυσικά. Αν δεν υπάρχει εκπλήρωση αυτών των κριτηρίων μετά από ένα χρονικό διάστημα. Θεωρούμε ότι είναι θετικό ότι έγιναν αυτές οι αλλαγές, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα σημεία στο νόμο, στο σχέδιο νόμου που πρέπει να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις. Είπα και πριν, είναι η διόρθωση της αιτιολογικής έκθεσης, ότι δεν είναι ερμηνευτική δήλωση, είναι διάταξη συνταγματική πλέον. Είναι η πρόβλεψη και για διαγραφές, εφόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια μετά από ένα χρονικό διάστημα. Όπως υπάρχει επίσης το ζήτημα, το οποίο συμφωνούμε και το είχαμε θέσει και εμείς στη Διακομματική Επιτροπή, να εξασφαλιστεί με έναν τρόπο ο διακομματικός έλεγχος της διαδικασίας, της γνώσης που πρέπει να έχουν τα κόμματα, και επίσης να διασφαλιστεί ότι κρίσιμες υπουργικές αποφάσεις θα έχουν την έγκριση μιας αυξημένης πλειοψηφίας σε μια επιτροπή της Βουλής, μπορεί να είναι η Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού, δεν έχουμε αντίρρηση, προκειμένου να τηρείται και η συνταγματική επιταγή των 2/3. Ένα ζήτημα που θα θέλαμε να θέσουμε και ως ερώτημα, είναι το εξής. Πώς αποφεύγεται ο κίνδυνος διπλοψηφιών? Σωστά προβλέπετε στο σχέδιο νόμου ότι για όσους εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού θα υπάρχει μια ειδική ένδειξη στους γενικούς καταλόγους, όπως γίνεται για τους ετεροδημότες. Μέχρι εδώ καλώς. Ποιο είναι το ζήτημα? Ότι όσον αφορά τους ετεροδημότες υπήρχε η πρόβλεψη ότι αυτοί θα ψηφίζουν με βάση τις δίμηνες αναθεωρήσεις των εκλογικών καταλόγων. Για παράδειγμα, για να γίνει σαφές, στις εκλογές του Ιούλη ψήφισαν ως ετεροδημότες όσοι εντάχθηκαν στους καταλόγους με βάση τις αναθεωρήσεις του διμήνου Μάρτι-Απρίλη. Και υπήρξε η πρόβλεψη ότι όσοι εντάσσονται μετά δεν μπορούν να ψηφίσουν ως ετεροδημότες. Τώρα, και για τους εκλογείς του εξωτερικού και για τους ετεροδημότες, γιατί αλλάζει η διάταξη και στο άρθρο 95 του εκλογικού νόμου, προβλέπεται ότι και τρεις μέρες μετά την προκήρυξη των εκλογών θα δίνεται η δυνατότητα της ψήφου. Θέλουμε διευκρίνηση σε αυτό το ζήτημα, γιατί θεωρούμε ότι προσκρούει στο ανελαστικό χρονικό περιθώριο με βάση τις δίμηνες αναθεωρήσεις των εκλογικών καταλόγων. Μπορεί να το έχουμε καταλάβει λάθος εμείς, όμως πρέπει να διευκρινιστεί. Τα υπόλοιπα στην κατάρθρο. Ευχαριστώ. Ωραία.